Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου, φίλη επιτραπέζιας αντισφαίρησης Πρέβεζας, τον κύριο Γιώργο Μπέκα. Κύριε Μπέκα, είσαστε πρόεδρος σε ένα σωματείο αθλητικό από τη μία, αλλά όχι όσο, τόσο διαδεδομένο όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχετε μια έντονη δραστηριότητα, όπου μάλιστα ο σύλλογος αγωνίζεται και στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Πείτε μας λίγα λόγια για το αθλητικό σωματείο, πόσα χρόνια λειτουργεί, πού έχετε τον χώρο όπου κάνετε την προπόνηση του συλλόγου σας. Ναι. Το αθλητικό σωματείο των φίλων επιτραπέζιας αντισφαίρησης τα δύο τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Φέτος παίζουμε στην κατηγορία της Β' Εθνικής. Πάμε πολύ καλά. Οι συμμετοχές μας είναι πάρα πολύ δυνατές. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να προσελκύσουμε και μικρά παιδιά, να τα εντάξουμε στην ομάδα και να προχωρήσουν και αυτά τα παιδάκια όσα τους αρέσουν στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Ωστόσο, δίνει μια διέξοδο, πιστεύω. Έχετε δημιουργήσει ακαδημίες, έτσι? Οι ακαδημίες έχουν δημιουργηθεί από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε τη δυνατότητα, την οικονομική, για μέσω κάποιων μικρών χορηγιών, είχαμε μια προπονήτρια στο είδος το συγκεκριμένο. Φέτος δεν έχουμε αυτή την οικονομική δυνατότητα και δυστυχώς οι προπονήσεις των ακαδημιών γίνονται από προπονητή ο οποίος δεν έχει πτυχίο στο άθλημα, αλλά είναι γνώση του αθλήματος και πολύ καλός, ας πούμε, σε επίπεδο που είμαστε εμείς για να μας βοηθήσει στα αρχικά μας βήματα που κάνουμε. Οι προπονήσεις, κύριε Μπέκα, πού γίνεται? Οι προπονήσεις γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο, στο πρώτο γυμνάσιο. Mm-hmm. Κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξεκινάμε στις 6 ώρα και τις περισσότερες φορές τελειώνουμε στις 9. Μάλιστα. Έχουμε 7 τραπέζια που είναι διαθέσιμα για τα παιδιά που έρχονται να παίξουν. Οι προπονήσεις είναι δωρεάν και είχαμε και την τύχη να έχουμε και έναν πολύ καλό χορηγό ο οποίος μας έδωσε ένα μηχάνημα αυτόματης τροφοδοσίας με τα μπαλάκια, ένα ρομπότ, ας πούμε, που μπορούν τα παιδιά να εξειδικευτούν σε κάποια τρίκ και κάποια κόλπα τα οποία θέλουν λίγο δουλίτσα παραπάνω. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν για το πινκ πονγκ, να το πούμε όπως είναι ο όρος του που το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι τα τραπέζια που υπάρχουν στο κλειστό του πρώτου γυμνασίου είναι επαγγελματικά. Δηλαδή σε παρόμοια τραπέζια γίνονται οι αγώνες σε όλα τα επίπεδα, έτσι? Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τα τραπέζια μας είναι ημι επαγγελματικά. Έχουν όμως τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι προπονήσεις σωστά. Οι προπονήσεις για να γίνουν σωστά εννοείται ότι θα πρέπει να σιγά σιγά ο σύλλογος να κάνει αντικατάσταση των τραπεζιών, έτσι ώστε ο καθένας που έρχεται να είναι σε πραγματικές δυνατότητες και πραγματικές καταστάσεις που γίνονται οι αγώνες. Τώρα δυστυχώς έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Προσπαθούμε σαν σύλλογος να συγκεντρώσουμε χρήματα. Στόχος μας είναι αυτό, είναι και αυτός. Ναι. Παρόλα αυτά, κύριε Μπέκα, ο σύλλογος αγωνίζεται, όπως είπαμε στην αρχή, στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Δυτική Ελλάδα, με ομάδες από την Πάτρα, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο, την Καλαμάτα, την Τρίπολη. Μεγάλους συλλόγους με ιστορία στο άθλημα. Για να σου πω την αλήθεια, ο σύλλογος αυτός είναι από το έχει ιδρυθεί το 2014. Αυτή τη στιγμή είμαστε 2020. Όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώς δεν είχαμε και κάποια βοήθεια από κάποιον φορέα εδώ ίσως, που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να κάτσουμε να συζητήσουμε για το τι χρειάζεται για να κάνουμε για την ομάδα, για την πόλη, ίσως να είναι καλά αυτά τα πράγματα, να προχωράνε. Ελπίζω σε καλύτερες μέρες κάποιος να ασχοληθεί
να βοηθήσει και το σύλλογο, να βοηθήσει και τα παιδιά που έρχονται. Κύριε Μπέκα, επειδή σας γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω επίσης και την αγωνία σας για το άθλημα αυτό, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ίσως κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα ένα τουρνουά με τη συμμετοχή αρκετών μεγάλων σπουδαίων αθλητών από την Ελλάδα και γιατί όχι από το εξωτερικό εδώ στην Πρέβεζα? Υπάρχουν υποδομές? Γιάννη, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι είπαμε ισχύει, δηλαδή εμείς αντιμετωπίζουμε, για αυτές τις διοργανώσεις αντιμετωπίζουμε ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος είναι το κλειστό γυμναστήριο του μπάσκετ και του βόλεϊ. Δεν ξέρω αν έχει τα χαρτιά του και για το άθλημα του πινκ-πονγκ, αλλά το πινκ-πονγκ παίζεται παντού. Στόχος είναι αυτός. Ο πιο εφικτός στόχος είναι να διοργανώσουμε ένα πανελλήνιο τουρνουά περισσότερο για μικρές ηλικίες αυτή τη στιγμή, εφόσον μας δίνεται η δυνατότητα διαμέσου της Ομοσπονδίας να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να βρεθούμε με τον υπεύθυνο του Δήμου, να το συζητήσουμε και αν είναι να το προχωρήσουμε έτσι ώστε να μπει η Πρέβεζα στη λίστα της Πανελλήνια για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών τουρνουά. Για παράδειγμα, ας πούμε, 7-8 Μαρτίου έχει αναπτυξιακό τουρνουά στο γειτονικό Μέτσοβο. Πιστεύω είναι καλό για το Μέτσοβο αυτό. Γιατί όχι και στην Πρέβεζα, λοιπόν? Στην Πρέβεζα όχι μόνο, να προσπαθήσουμε, όπως είπες, και βαλκανικό τουρνουά για μεγάλες ηλικίες, για μικρές. Ό,τι περισσότερο, τόσο καλύτερα. Η επόμενη αγωνιστική για τον όμιλο, για το σύλλογο της Πρέβεζας, κύριε Μπέκα, είναι στις 26, όπως βλέπω μπροστά μου το πρόγραμμα, όπου θα δώσετε τρεις συνεχόμενους αγώνες. Στο Ξυλόκαστρο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι. Τι περιμένουμε από αυτά τα παιχνίδια? Εμείς από αυτά τα παιχνίδια, τα τρία τα συνεχόμενα που δίνουμε την Κυριακή αυτή, είναι πολύ δύσκολα. Με τις ομάδες έχουμε παίξει τον πρώτο γύρο, έχουμε ιτηθεί από τις δύο, έχουμε κερδίσει τη μία. Θα προσπαθήσουμε για τα καλύτερα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πέσει κατηγορία, είμαστε στη θέση του υποβιβασμού. Έχουμε τρεις αγωνιστικές ακόμα, έχουμε όλο το δεύτερο γύρο. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Οπότε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για αυτά τα παιχνίδια και για να συνοψίσουμε και για να κλείσουμε, να πούμε ότι όποιος θέλει να φέρει το παιδί του ή ακόμα και ο ίδιος να ασχοληθεί, οι συναντήσεις και οι προπονήσεις γίνονται Σάββατο και Κυριακή στο κλειστό του πρώτου γυμνασίου από τις 6 έως τις 9 το βράδυ, σωστά? Σωστά. Μπορούν να συμμετέχουν και γυναίκες στο άθλημα? Εννοείται μπορούν να συμμετέχουν και γυναίκες. Και όπως και οι άντρες, έτσι και οι γυναίκες. Δεν υπάρχει... Υπάρχει κάποια γυναίκα στο αθλητικό σωματείο? Αν έχουμε γυναίκα, ρώτησε. Ναι, γυναίκες. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια αθλήτρια? Αυτή τη στιγμή μόνο στις ακαδημίες έχουμε γυναίκες, κορίτσια, ας πούμε, παιδιά, ναι, που έρχονται και παίζουν. Αθλήτρια γυναίκα στην κατηγορία των γυναικών, όχι, δεν έχουμε. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτό το κάλεσμα που κάνουμε μέσα από τον Πρέβεζα News να φέρει στις συναντήσεις σας και πολλές γυναίκες εδώ από την Πρέβεζα να γνωρίσουν και από κοντά αυτό το άθλημα. Ας ευχηθούμε να γίνει και αυτό. Πιστεύω και για γυναίκες το άθλημα είναι πάρα πολύ καλό. Μακάρι να έρθουν και οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έγινε, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είσαι καλά κι εσύ.